Το νοσοκομείο Κυλική βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση λόγω τη έλλειψη προσωπικού, κυρίω ιατρικού. Αυτό τόνισαν ο πρόεδρο, ο και ο γραμματέα Παναγιώτη Χρονόπουλο του ΔΣ τη Ένωση νοσοκομείακών Γιατρών Κυλική σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν πρόσφατα, υπογραμμίζοντα ότι η υγεία καταραίει στον ΟΜΟ, όπως βέβαια και σε όλη τη χώρα. Ο κ. Αποστολίδη τόνισε ότι η ελληπή χρηματοδότηση του νοσοκομείου συνεντέλεσε μεταξύ άλλων στο να πάρει το Ίδρυμα 6.000 περίπου κουτιά φάρμακα από το Κοινωνικό Ιατρείο Κιλκής. Ο μέσος όρος αναμονή για μια εγχείρηση καταράκτη να φτάνει στους 8 μήνες. Οι εφημερίες να λειτουργούν σε καθεστώς επισφάλειας. Οι εκπρόσωποι τόνισαν επίσης ότι τα τελευταία χρόνια χάθηκαν ειδικότητες για το νοσοκομείο, ενώ πρόσφατα ζητήθηκαν 22 μόνιμοι γιατροί για το νοσοκομείο.